Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο επηρεάζει όλους όσους κινούνται στο τμήμα του ΒΟΑΚ νότια της πόλης του Ηρακλείου. Έχουν ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες εργασίες ασφαλτόστρωσης σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε το πρώτο τμήμα το οποίο ολοκληρώθηκε και τώρα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας από σήμερα και μέχρι τη Δευτέρα 31 του μηνός συνεχίζεται στην δεξιά λωρίδα του ρεύματος κυκλοφορίας από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο. Για να μας μιλήσει για αυτό το έργο και να δούμε έτσι λίγο την πορεία του, την σκοπιμότητα και όλα τα στοιχεία, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, αντιπεριφερειάρχη στον τομέα τεχνικών έργων της περιφέρειας Κρήτης. Καλημέρα σας, κύριε Σκουλά. Καλημέρα, κύριε Φώμη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί για να μας δώσετε έτσι περισσότερα στοιχεία για αυτό το έργο. Είναι αλήθεια ότι λίγο ή πολύ επηρεάζει, μπορώ να πω, σχεδόν το σύνολο των οδηγών του Ηρακλείου, δεδομένου ότι αυτό το τμήμα του ΒΟΑΚ δεν είναι εθνική οδός, είναι ουσιαστικά η περιφερειακή οδός της πόλης. Δώστε μας λίγο την εικόνα καταρχάς για τις εργασίες που ξεκινούν από σήμερα. Ποιο συγκεκριμένο τμήμα επηρεάζεται και τι προβλέπετε να γίνει? Κύριε Φούμη, καταρχήν υπήρχε επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό το έργο. Όσο αναγκαία και δικαιολογημένη είναι και η ταλαιπωρία και η διαμαρτυρία των οδηγών, το κομμάτι το οποίο κατασκευάζεται και θα κατασκευαστεί στη συνέχεια αφορά το τμήμα του ΒΟΑΚ από την Παπαναστασίου, τη γέφυρα της Παπαναστασίου, μέχρι και τα λινοπεράματα. Είναι η πιο πολυσύχναστη, η πιο χρησιμοποιημένη, η πιο κρίσιμη οδική αρτηρία της Κρήτης, το πιο πυκνό σημείο κυκλοφορίας της ίσως. Σωστά, πολύ σωστά. Το οδόστρωμα εκεί έχει φθαρεί από τη χρήση, είναι πλέον 15 ετίας και τα επόμενα χρόνια θα καθιστούσε ακόμα πιο δυσχερή και επικίνδυνη την οδήγηση σε αυτά τα σημεία. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το καταλαβαίναμε όλοι όσοι κινούμαστε σε αυτό το τμήμα. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν αποφάσισε να ανανεώσει με νέο αντιολισθητηρό τάπητα το φθαρμένο αυτό κομμάτι της πιο κρίσιμης οδού στην Κρήτη και γίνεται σταδιακά. Ξεκινήσαμε από την γέφυρα της Παπαναστασίου στο ρεύμα προς Χανιά. Ολοκληρώσαμε το πρώτο κομμάτι από τη γέφυρα της Παπαναστασίου και 1500 μέτρα μετά. Χθες ολοκληρώσαμε και το επόμενο κομμάτι, την αριστερή λωρίδα δηλαδή, μέχρι το γιόφυρο. Μάλιστα. Και σήμερα εκτρέπουμε την κυκλοφορία στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας προκειμένου να αποκλειστεί η δεξιά και να έχουμε 2 μέρες φρεζάρισμα αυτού του σημείου, 2 μέρες πρώτη στρώση και 2 μέρες υπολογίζουμε δεύτερη στρώση με αντιελιστηρό προκειμένου προς το τέλος της άλλης εβδομάδας ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου να είναι παραδομένο και αυτό το σημείο. Απόφασή μας είναι να μην κλείσει ο κόμβος των μαλάδων παρά με εκτροπή της κυκλοφορίας και με συνεχή παρουσία της τροχέας, της αστυνομίας, των δικών μας υπηρεσιακών παραγόντων και των παραγόντων της εργολήπτριας εταιρείας να επιτηρείται εκεί η κυκλοφορία. Οπότε ο κόμβος των μαλάδων θα κλείσει με νέα ανακοίνωση μόνο για λίγες ώρες, όσο είναι να πέσει ο τάπητας σε εκείνο ακριβώς το σημείο. Οπότε τώρα που μιλάμε για αυτό το διάστημα, η έξοδος από τον ΒΟΑΚ προς Μαλάδες είναι ανοιχτή. Ναι, θα μείνει ανοιχτή. Χρειάζεται μόνο κάποιες ώρες, κύριε Φούμη, γιατί δεν πρέπει, όχι τόσο για να στρωθεί, όσο για να μείνει απάτητο το αντιελιστηρό, η αντιελιστηρή άσφαλτος. Και υποθέτουμε ότι θα γίνει και σε ώρα χαμηλωτά της οπλήσεως, ενδεχομένως νυχτερινή λέμε, προκειμένου να μην εμποδιστεί καθόλου η κυκλοφορία. Αυτό είναι αρκετά καλή κίνηση, γιατί αν έκλεινε σε ώρες αιχμής, όλη η κίνηση θα πήγαινε στο γιόφυρο, που ούτως ή άλλως είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα εκεί σε συγκεκριμένες ώρες. Όλες οι εργασίες στους κόμβους, όσο χρειάστηκε να γίνουν εργασίες για να κλείσουν οι κόμβοι, έγιναν σε νυχτερινή ώρα και δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα. Μάλιστα στο δεύτερο κομμάτι, τώρα αφού το ολοκληρώσαμε το πρώτο μετά την Παπαναστασίου, το δεύτερο κομμάτι μέχρι τη Γιώφυρο
δεν έχουμε πρόβλημα τόσο μεγάλο. Έχουμε μια ουρά περίπου 800-500 μέτρα, εκεί που στο πρώτο κομμάτι σχηματίζουν ουρές μέχρι και 2 χιλιόμετρων. Γιατί πια έχουμε φύγει από τον κρίσιμο κύκλο των κόβων Παπαναστασίου και Αλικαρνασσού, ο οποίος στην πραγματικότητα λειτουργεί ως περιεστικός δρόμος στην πόλη. Σωστά, σωστά. Και τώρα, μετά συνεχίζει μέχρι τμηματικά μέχρι και Ελληνοπεράματα. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό το ρεύμα κυκλοφορίας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις εργασίες όπου έχουμε δρομολογήσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Μπορεί να μην είναι η Δευτέρα, μπορεί να τελειώσουμε το Σάββατο. Αν δεν είχαμε την αργία της 28ης Οκτωβρίου, θα σας μιλούσα πάλι για νωρίτερο χρονοδιάγραμμα από αυτό το οποίο έχουμε τάξει. Όπως και το πρώτο κομμάτι το τελειώσαμε 3-4 μέρες νωρίτερα από ό,τι είχε σχεδιαστεί, εντείνοντας φυσικά τις εργασίες, γιατί οι διαμαρτυρίες, οι δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των οδηγών πίεζαν προκειμένου τα πράγματα να γίνουν λιγότερο οχληρά για τον κόσμο, για τους πολίτες. Λογικό. Να ξέρετε πάντα, κύριε Φούμη, ότι γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να ολοκληρωθούν τα έργα στο συντομότερο χρόνο. Θα σας πω επίσης ότι επιλέχθηκε ο ιδανικός χρόνος μετά την αιχμή της τουριστικής περίοδου και πριν τις βροχές, οι οποίες κάνουν απαγορευτική την οδοστρωσία με άσφαλτο. Επιλέχθηκε λοιπόν αυτή η περίοδος γιατί είναι η καταλληλότερη. Και πιεζόμαστε ανάμεσα σε αυτό τον χρόνο να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο χρειάζεται εβδομάδες. Τώρα τελειώνοντας μέχρι τη Γιώφυρο, θα έχουμε μία διακοπή περίπου 10 ημερών, προκειμένου να προετοιμαστούμε και να εφοδιαστούμε όσες ελλείψεις υπάρχουν εκ μέρους της εταιρείας να γίνουν, και θα ξεκινήσουμε από Γιώφυρο με κατεύθυνση προς Παπαναστασίου το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. Μάλιστα, από δηλαδή, που πάει προς Άγιο Νικόλαο. Προς Άγιο Νικόλαο. Και αυτό σηκώνει έτσι φόρτο μεγάλο, έτσι έχουμε και εκεί εξόδους σημαντικές. Βέβαια σηκώνει φόρτο μεγάλο, ιδίως το δεύτερο κομμάτι του όσο θα προσεγγίζει την Παπαναστασίου και ιδίως προς το δεξί της ρεύμα. Θεωρούμε ότι μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα τα οποία θα ανακοινωθούν, θα ολοκληρωθεί και αυτό το έργο. Και μετά μένει το κομμάτι από το Γιώφυρο μέχρι τα Ελληνοπεράματα, το οποίο πάλι θα γίνει με το νέο έτος και πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Στο τέλος της ημέρας, παρά την προσωρινή αναστάτωση της κυκλοφορίας, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα παραδώσουμε σε άριστη αντιολισθηρή κατάσταση την πιο κρίσιμη οδική αρτηρία της Κρήτης. Θα σκεφτόμαστε ότι αυτό θα είναι ένα έργο πολλών ετών με ολιγοήμερη ταλαιπωρία των ανθρώπων, αναγκαία, αναπόφευκτη, κατανοητή, και για την οποία εντείνουμε τις εργασίες με νυχτερινή εργασία όποτε χρειάζεται στους κόμβους, με εργασία ολοήμερη για να μικραίνουν οι μέρες της ταλαιπωρίας, και φυσικά με διαπραγμάτευτα τα ζητήματα ασφάλειας των οδηγών και των εργαζομένων. Γιατί, κύριε Φούμη, πρέπει να πούμε ότι μέχρι στιγμής, με την παρουσία της τροχέας, με την παρουσία της αστυνομίας, με την επιμέλεια της περιφέρειας Κρήτης και της εργολήπτριας εταιρείας, τα πράγματα κυλούν σε συντομότερο χρόνο, με ασφάλεια και με άρτιο αποτέλεσμα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Είναι το πρώτο, είναι το ύψιστο, αυτό δεν το συζητάμε. Το θέμα της ασφάλειας για όλους, και τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους οδηγούς, είναι το α και το ω. Ας ελπίσουμε να ισχύσουν αυτά τα χρονοδιαγράμματα, να μην υπάρχουν έτσι απρόοπτα λόγω καιρού ή λόγω άλλων παραγόντων. Είναι κατανοητή, νομίζω, η αναγκαιότητα, εντάξει, δεν το συζητάμε, του έργου ήταν κατανοητή από όλους. Η ταλαιπωρία τώρα αυτή, δεν υπάρχει άλλωστε και έργο το οποίο να γίνεται που να μην προκαλεί μία αναστάτωση στην καθημερινή μας ρουτίνα. Ας ελπίσουμε λοιπόν να σας βγουν όλα έτσι ακριβώς όπως τα έχετε προγραμματίσει, και να είναι η λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία που μπορούμε να υποστούμε ως οδηγοί. Κύριε Φούμη, τι μπορεί να πει κάποιος όταν περιμένει ο οδηγός να πάει στη δουλειά του, τι μπορεί να πει κάποιος όταν περιμένει ο γονέος να πάρει το παιδί από το σχολείο, όμως
έπρεπε να γίνει αυτό το έργο. Είχαμε διαμαρτυρίες από τον κόσμο, κατανοούμε, εντείνουμε, απολογούμαστε, αλλά είναι το αναγκαίο μέσο. Θα απολαμβάνουμε για πολλά χρόνια αυτό το αποτέλεσμα αυτού του έργου. Και να σας πω και κάτι, έτσι μέσα στην μεγάλη όχληση και ταλαιπωρία των ανθρώπων, εμείς είχαμε δύο δρόμους ως περιφέρεια. Ή να αδρανήσουμε και να υποχωρήσουμε ή να μην το κάνουμε. Γιατί? Όλα έχουν κόστος. Έχει το κόστος και αυτό. Είπατε κάποιος συνάδελφός σας κάποια στιγμή μέσα στην ώρα της αιχμής και της πίεσης των ανθρώπων οι οποίοι περίμεναν να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο το όραμα του αποτελέσματος αντί για την διαμαρτυρία, την προσωρινή, τη δικαιολογημένη και δεν γίνονται αυτά πολύ κατανοητά την ώρα που ο κόσμος πιέζεται, πιστεύετε. Κατανοητό. Θα ήθελα όμως να σας βάλω μία παράμετρο, κύριε Φούμ. Ναι. Εμείς εδώ, για να εκτελέσουμε αυτό το έργο, κλείσαμε μία λωρίδα από τις 4 λωρίδες κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ. Αν βάλουμε και τις ΛΕΑ, περισσότερο, λιγότερο, μία. Λοιπόν, με μία λωρίδα κυκλοφορίας κλειστή, έπαθε έμφραγμα όλη η πόλη. Σε κάποια χρόνια, σε 3 χρόνια, σε 5 χρόνια, θα έχουμε αεροδρόμιο δυναμικότητας 18 εκατομμυρίων, θα έχουμε μία αυξημένη τουριστική κίνηση και λόγω αυτού και λόγω της αναμενόμενης ανάπτυξης. Και θα έχουμε και ένα ΒΟΑΚ, ο οποίος θα είναι καινούργιος ΒΟΑΚ για 50 ή 100 χρόνια για την Κρήτη. Με αυτή την ένταση κυκλοφορίας, με αυτή την αναμενόμενη ανάπτυξη, τουριστική, δημογραφική ίσως και άλλη, αυτά τα οποία βλέπουμε σε καθημερινότητα λόγω των έργων της μίας λωρίδας του ΒΟΑΚ, φοβάμαι ότι θα είναι η καθημερινότητα της πόλης στο άμεσο μέλλον. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα. Δεν έχουμε το χρόνο αυτή τη στιγμή, αλλά να το κρατήσουμε γιατί όντως είναι ένα μεγάλο θέμα που κάποια στιγμή πρέπει να έρθει στο προσκήνιο. Εάν ο ΒΟΑΚ, κύριε Φούμη, συνεχίσει να περνάει από το ίδιο σημείο του Ηρακλείου, τότε αυτά θα είναι η καθημερινότητά μας σε 5 χρόνια. Το κρατάμε και δεσμεύουμε να το δούμε. Δεσμεύουμε να το δούμε σε μια επόμενη εκπομπή, γιατί όντως είναι θέμα που πρέπει να έρθει στο προσκήνιο δυναμικά. Βέβαια. Κύριε Σκουλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη για τη συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είμαστε κοντά και θα σας ενημερώνουμε. Γεια σας.